Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη μετάβαση στο καθεστώς λειτουργίας που φέρνει διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα μηχανήματα ΠΟΣ. Με βάση το χρονοδιάγραμμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, στο τέλος Απριλίου λύγει η προθεσμία για τη διασύνδεση αυτή. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι υπόχρεοι, εφόσον δεν το έχουν πράξει, θα πρέπει να έχουν κλείσει ραντεβού με τους τεχνικούς προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι περισσότεροι, ένα 70%, ήδη έχουν μιλήσει με τις τράπεζες και είναι σε ραντεβού για να μπορέσουν να συνδέσουν την μηχανή με το ΠΟΣ. Οι περισσότεροι έχουν ραντεβού, αλλά και μερικοί από αυτούς έχουν ήδη τακτοποιηθεί. Τα έχουν πάρει δηλαδή, τα έχουν βάλει στη λαϊκή? Ορισμένοι ναι, ορισμένοι τα έχουν βάλει. Έχουμε ημερομηνία μέχρι το τέλη του μηνός, τέλη Απριλίου. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε. Μέσα σε ένα δεκαήμερο θα τελειώσουμε. Υπάρχουν POS στις τράπεζες? Γιατί ακούμε ότι κάποια είναι σε έλλειψη, κάποιοι δεν έχουν. Προβλήματα υπάρχουν πάντα. Προβλήματα υπάρχουν πάντα. Ένας συνάδελφος χθες είχε ραντεβού με την τράπεζα, δεν μπόρεσε να συνδέσει την ταμιακή του με το POS. Αλλά νομίζω ότι μέχρι τέλη του μήνα θα βρούμε τη λύση και θα τακτοποιηθούμε όλοι να είμαστε και νόμιμοι, να τελειώσει και αυτό το βάρος από εμάς, γιατί έχουμε και ένα βάρος σε αυτό το κομμάτι. Τρέχουμε όλοι για αυτή την ιστορία με τα POS. Μέχρι τέλη του μηνός εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε τελειώσει. Θα χρησιμοποιείτε από τον κόσμο, ρωτάει ο κόσμος, αν έχετε POS, έρχεται με τέτοια... Έχει μάθει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα χρησιμοποιούν και POS στην λαϊκή αγορά. Μερικοί έρχονται να πληρώσουν με κάρτα και τους λέμε μέχρι τέλη του μηνός ότι θα είμαστε έτοιμοι. Τα πράγματα στις λαϊκές αγορές είναι δύσκολα, καθώς μικροπολιτές αλλά και παραγωγοί δεν τα βγάζουν πέρα. Ίσα-ίσα καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ακόμη περισσότερα έξοδα. Η κατάσταση αυτή οδηγεί πολλούς συναδέλφους τους στην αποχώρηση από τις λαϊκές αγορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στη λαϊκή αγορά των Σέρων, μόλις τον τελευταίο χρόνο, 40 μικροπολιτές παρέδωσαν τις άδειές τους και έφυγαν αναζητώντας εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Εσείς βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή το δέντρο. Σε λίγο θα δείτε και το δάσος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αυτή η λέξη τα λέει όλα. Εδώ πόσες άδειες παραδόθηκαν το τελευταίο χρόνο, ας πούμε? Πάνω από 50. Πάνω από 50 άδειες παραδόθηκαν? Βεβαίως, πάνω από 50. Είναι σχεδόν το 1/3. Αν δεν είναι 50, 40 είναι σίγουρα. Είναι μεγάλος ο αριθμός αυτό. Είναι μεγάλος ο αριθμός, γιατί δεν βγαίνει ρε παιδιά στην λαϊκή αγορά. Πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κάποτε πρόεδρε σκοτωνόταν κάποιο για να πάρει μια άδεια και τώρα τις παραδίδουν. Τώρα τις παραδίδουν και όλοι πηγαίνουν για μεροκάματα. Γιατί εκεί νομίζω ότι με τα μεροκάματα δεν θα χρωστάνε ούτε στο ΕΦΚΑ, δεν θα χρωστάνε ούτε στην εφορία, δεν θα χρωστάνε στα μέρη, στον Δήμο. Έτσι λοιπόν είναι καλύτερα. Και πιστεύω ότι μέχρι τέλη του χρόνου θα δείτε ότι θα παραδοθούν και άλλες άδειες. Και αυτές οι άδειες που έχουν παραδοθεί θα ξαναμπούν σε μια διαδικασία ώστε να δημοπρατηθούν? Δεν το γνωρίζω αυτό. Αν κάποιος ζητήσει κάποια άδεια, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αφού παραδοθούν κάποιες άδειες θα βγουν άλλες. Τις δημοπρατεί η περιφέρεια? Βεβαίως, ναι, ναι. Πόσο καιρό έχει να δημοπρατήσει? Δεν δημοπρατούν αυτή τη στιγμή, αφού δεν θέλει κανένας άδεια. Δεν ζητάνε δηλαδή? Δεν ζητάνε άδειες. Αν ζητήσει ένας-δύο θα την πάρει κιόλας. Είναι εύκολη δηλαδή η διαδικασία για κάποιον που μας ακούει? Εύκολη. Δεν είναι πολύ εύκολη, αλλά αν ζητήσει κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να πάρει μια άδεια. Αλλά αυτή τη στιγμή ένα 70% από την λαϊκή αγορά που συζητάμε μεταξύ μας δεν θέλουν τις άδειες, θέλουν να παραδώσουν. Πραγματικά, φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο. Λέτε να συρρυκνωθεί μελλοντικά η λαϊκή αγορά, να γίνει σε πιο λίγους δρόμους? Δεν γνωρίζω τίποτα, παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στη λαϊκή αγορά. Ευελπιστούμε ότι θα καλυτερεύσει η κατάσταση, αλλά δεν το νομίζω.